Ποιο πιάτο θα έχει την τιμή να μπει στο σημερινό μενού? Λοιπόν, ψάχνω το καλύτερο πιάτο, το οποίο θα μπει στο μενού στο σημερινό σέρβις. Θεωρώ ότι έχετε μείνει οι καλύτεροι, άρα γι' αυτό θα έχω και υψηλές απαιτήσεις. Αυτό το πιάτο θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε πριν μου πεις εσύ. Λίγο πριν τον τάφο, ξέρω πώς θα το πω. Κάπως είναι έτσι. Πάρα πολύ. Τώρα είναι κάπως έτσι. Πώς ονομάσες? Εάν έβγαινε σωστό, θα ήταν το άγγιγμα της Μεσογείου, αλλά δεν είναι καθόλου σωστό, οπότε. Το άγγιγμα της δίαιτας είναι αυτό. Ναι. Εσύ μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα, νομίζω. Ξέρω. Για σένα αυτό το πιάτο. Δεν είναι σωστό. Από την πρώτη μέρα που μπήκες έως τώρα η πορεία σου είναι ανωδική. Αυτό είναι ένα πιάτο που είναι. Ούτε τα αυτονόητα δεν έχει. Δηλαδή για τη μαγειρική αυτό είναι το Α, πριν το Α. Ξεκινάμε από το 0 εδώ. Ωραία, πήγαινε πίσω. Είναι όλα μπροστά. Ένα πολύ ωραίο πράγμα στη μαγειρική είναι να έχουμε μαγειρικό χαρακτήρα. Ξέρετε τι θα πει? Αυτός που τρώει, ακόμα και αν δεν ξέρει το κάνουμε εμείς, να έχει στοιχεία δικά μας και να καταλαβαίνει ότι το φτιάξαμε εμείς. Ο Νίνο, ας πούμε, το έχει στον υπέρτατο βαθμό. Κάνει τα πιάτα του copy-paste. Φαντασία, ξέρεις θα πει? Όταν πάτε σε ένα εστιατόριο υψηλών προδιαγραφών, τι θέλετε? Να σας εκπλήξει κάποιος. Πώς θα με εκπλήξεις, με ένα πουρέ καρότο ή με το δαμάσκινο? Το δαμάσκινο το τρώω το πρωί για να πηγαίνω τουαλέτα. Είναι ένα καλό πιάτο. Τίποτα παραπάνω. Απλά, σεφ, χωρίς, δεν θέλω να δικαιολογηθώ. Θέλεις και έχεις αξιώσεις να νικήσεις, σωστά? Ναι, σεφ. Με ένα μπουρέ καρότο θα κερδίσεις? Όχι, βέβαια. Ας φύγει αυτό το μυαλό λίγο. Βάλε κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Βάλε τα παπούτσια σου απάνω. Πρέπει να προσπαθείτε να εκπλήξετε τον άλλον με πράγματα. Κατάλαβες τι τίτλο έχει αυτό το πιάτο? Πεθαμένο πουλί. Γιατί να έχει πεθαμένο? Κλαίω τη μοίρα μου. Νομίζω γιατί ότι είναι. Flat. Δεν έχω σκεφτεί κάποιο τίτλο. Είναι ανάμεσα ένα κοτόπουλο σωτέ. Στην Κύπρο που δεν έγινε ποτέ. Θα μπορούσε να είναι. Γιατί γελάτε πίσω? Τι να κάνουμε. Θέλετε να μου πείτε κάτι? Εγώ έτσι το είπα. Γιατί είχαμε πολλές Κύπριες εδώ. Βάλτε την ψυχή σας μέσα. Τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα πιάτα είναι τα πιάτα που έχουν ατέλειες. Πείτε μου έναν άνθρωπο που δεν έχει ατέλειες. Βγάλτε το χαρακτήρα σας, όσο και κακός να είναι. Βάλτε μέσα πράγμα. Πώς το λένε, ρισκάρετε στο φαΐ. Δεν θα σας πάρει κανείς το κεφάλι. Το πολύ μπορεί να μην το φάει κάποιο. Ήθελα να το ονομάσω Spanish Kiss, αλλά είναι όπως βλέπετε after Spanish Kiss αυτό τώρα. Αυτό είναι σκοτώσαμε τον Ταύρο. Ναι, ναι, ναι. Και τον κάναμε ταρτάρ. Πραγματικά όμως. Ομό. Πρώτα απ' όλα μου πες ότι το πιάτο αυτό το έχεις μάθει σε ένα stage. Το ψάρι. Το ψάρι. Ναι. Όταν αντιγράφουμε κάτι, λόγω του τον κύριο τον ξέρω προσωπικά, πρέπει να αναφέρουμε το όνομα του δημιουργού. Τιμή στον άνθρωπο που το έφτιαξε. Εγώ για χρόνια είχα ριζότο, αναφορά στον Γκουαλτιέρο Μαρκέζη. Γιατί το έκανε αυτός? Είναι σαν να έχω φάει σπορτέξ λιωμένα πάνω στη σχάρα. Το ριζότο είναι σαν να τρώγω ριζότο από κονσέρβα, δεν είναι καν ριζότο. Πολύ βασικό να ξέρεις, όταν φτιάχνουμε ένα ριζότο παντζάρι, γιατί το λέμε ριζότο? Υψηλή κουζίνα δημιουργική. Πάμε stage και βλέπουμε. Τι βλέπουμε? Ένα ριζότο παντζαριού. Ένα ριζότο φινόκιο. Πώς δένουμε το φινόκιο, το ριζότο φινόκιο, Μαρίνα? Με μασκαρπόνε, παρμεζάνα και βούτυρο. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Ξεχνάς το πιο βασικό στοιχείο. Γιώργος Κοπελίτη, ποιο είναι το πιο βασικό στοιχείο για να δέσουμε ένα ριζότο από λαχανικό? Βούτυρο παρμεζάνα, θα έλεγα, και λίγο ελαιόλαδο. Μπούρδες. Η κρέμα ριζιού. Παίρνουμε ρύζι αρμπόριο ή καρναρόλι, σωστά? Το βράζουμε, λιώνει, σπάει, το περνάμε από σίτα. Παίρνουμε την κρέμα αυτή και τη βάζουμε. Ένα κουτάλι λοιπόν κρέμα ριζιού. Λίγο μασκαρπόνε, λίγο παρμεζάνα. Αν και δεν βάζουμε μασκαρπόνε στα ριζότα, εδώ το βάζουμε. Γιατί για να έχει την υφή του ριζιού, πώς θα λέγεται ριζότο, αν είναι απλά κομμένο σαν ριζότο. Καταλαβαίνεις? Ναι. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όποιος θέλει μπορεί να το δοκιμάσει. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δοκιμάσει από την Μαρίνα εδώ μέσα. Το χειρότερο σου πιάτο. Λοιπόν. Κακή επιλογή. Απογοητεύτηκα όταν ο σεφ αποκάλεσε το ψάρι λιωμένο σπορτέξ πάνω στη σχάρα, αλλά δεν το παίρνω πολύ κατάκαρδα γιατί μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας και είμαι σίγουρη ότι την επόμενη φορά θα το κάνω πολύ καλύτερο. Πρώτη εικόνα. Ένα πιάτο πληθωρικό. Σε αντικατοπτρίζει, σαν και σένα. Αλλά φαίνεται ότι είναι φτιαγμένο με πολύ λάθος. Ποιος θέλει να δει ψήσιμο Σολομού? Άψογο, έλα να δεις. Θα να δει κάποιος άψογο ψήσιμο? Στο κέντρο, κοίταξε πώς είναι. Τόση ώρα που έχει περάσει και είναι ίσα ίσα, κοίταξε. Μετά από τόση ώρα. Μπράβο. Τέλειο. Ό,τι καλύτερο έχεις κάνει εδώ μέσα. Θα το τρώγες σε ένα πολύ ωραίο μπιστρό και θα χτύπαγες παλαμάκια. Μπράβο, παιδί μου. Ευχαριστώ. Πήγαινε πίσω.